Καλημέρα στους φίλους μας και από την εκπομπούλα μας κρεατομαγειρέματα skiakos.gr. Σήμερα θα κάνουμε παπουτσάκια. Θα σας δείξω τον τρόπο που θα δουλέψετε τις μελιτζάνες. Θα φτιάξουμε το κιμά και στο τέλος από πάνω μια μπεσαμέλ με τυριά για να τελειώσουμε το φαγητό μας. Οι μελιτζάνες, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε παπουτσάκια και έτσι θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να το κάνετε στο σπίτι σας και καλώς ή κακώς οι παλιές νοικοκυρές το γνωρίζετε, αλλά οι νέοι άνθρωποι, επειδή είναι λίγο μπελαλίδικο φαγητό υποτίθεται, νομίζουν ότι είναι τόσο δύσκολο και δεν μπορούν να το κάνουν. Παίρνουμε λοιπόν τη μελιτζάνα και όπως είναι τη βάζουμε κάτω να δούμε πού πατάει. Εκεί που θα πατήσει αφού θα κάνει τον κύκλο της μελιτζάνα, έτσι θα την αφήσουμε να σταθεί. Και θα πιάσουμε το πάνω μέρος, ούτως ώστε να το βλέπουμε. Εδώ δεν θέλω να βγάλω τελείως το μισκό, άρα θα καθαρίσουμε με ένα μαχαιράκι να φύγουν τα πράσινα και θα αφήσουμε το κοτσανάκι. Έτσι, εύκολο. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, αφήνουμε τη μελιτζάνα να πατήσει και πιάνουμε το μαχαίρι μας, βάζουμε το μαχαίρι και το δάχτυλο με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε μία τομή στο πάνω μέρος της μελιτζάνας, βάζοντας λίγο βαθύλωμα στο κέντρο. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πως έχει γίνει, σαν βαρκάκι. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω. Βάζουμε λοιπόν το μαχαίρι μας και κάνουμε μία τομή ελαφρώς κυκλικά, με μία μικρή κύλη κίνηση. Κατόπιν το μαχαιράκι μας, δίπλα από τη φλούδα, τεμαχίζουμε ελαφρώς, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα θυλάκιο. Δεν θα βγάλουμε τη μελιτζάνα, την ψύχα της μελιτζάνας από το παπουτσάκι. Θα κάνουμε όμως τομές κάθετες μετά εδώ, γραμμούλες, οι οποίες θα είναι κάθετες στη μελιτζάνα και το μαχαίρι θα φτάνει μέχρι το κάτω μέρος της φλούδας. Και μετά διαγώνια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τετραγωνάκια. Και βλέπετε ότι φεύγει κιόλας η μελιτζάνα. Εμείς αυτό το θέλουμε, ούτως ώστε να ψηθεί και να μαλακώσει η μελιτζάνα, να την πατήσουμε με ένα πιρούνι και να τη βάλουμε να ψηθεί. Να τη βάλουμε να ψηθεί στο φούρνο. Αφού κάνουμε αυτό, παίρνουμε λίγο ελαιόλαδο και ρίχνουμε μέσα στις τομές ελαφρώς λάδι. Να κατέβει το ελαιόλαδο μέχρι κάτω. Okay. Από πάνω μία πολύ μικρή ποσότητα αλάτι και τη βάζουμε στο φούρνο. Εγώ έχω ετοιμάσει άλλες 4 μελιτζάνες, θα βάλω και αυτή να ψηθεί. Θέλουν περίπου μισή ωρίτσα μέσα στο φούρνο στους 200 βαθμούς. Αφήνουμε τις μελιτζάνες και τελειώσαμε. Ένα τηγανάκι τώρα για να φτιάξουμε το κιμά. Λίγο ελαιόλαδο. Θα χρειαστούμε ψιλογωμένο γρεμμύδι. Θα φτιάξουμε δηλαδή μια σάλτσα στην ουσία κιμά, όπως κάνετε και για τα μακαρόνια του κιμά που φτιάχνετε για το σπίτι σας. Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά και το βάζουμε να κάψει. Δυνατή φωτιά, ούτως ώστε να ζεσταθεί το λάδι. Και όπως έχουμε πει, πάντοτε μέσα σε αυτό προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας. Εγώ θα ρίξω λίγο μπαχάρι, μία πρέζα μπαχάρι. Μία πρέζα κανέλα και εδώ θα έχω μια ιδιαιτερότητα, δεν θα βάλω την κανέλα που βάζετε εσείς, θα βάλω την κανέλα και ηλάνης, τριμμένη κανέλα και ηλάνης. Έχει πιο έντονα αρώματα και είναι και πιο γευστική. Λευκό πιπεράκι. Μαύρο πιπεράκι. Έτσι θα δώσω ακόμα περισσότερα αρώματα στο φαγητό μου. Θα βάλω 2-3 κλαράκια θυμάρι και με το που αρχίσουν και δουλεύουν τα θυμάρια όπως ακούτε αυτή τη στιγμή θα προσθέσω και το κρεμμυδάκι μου. Σοτάρουμε καλά να δώσουμε ένα ροδαλό χρώμα στο κρεμμύδι να αφυδατωθεί. Εδώ έχουμε κιμά μοσχαρίσιο
από Λάπα. Το έχουμε περάσει δύο, ο Χασάπης μας, ο Κρεοπόλης μας, το έχει περάσει δύο φορές από την κυμαδομηχανή, γιατί θέλουμε να είναι αρκετά κομμένο. Θα κοιτάξετε αυτός ο κυμάς που θα πάρετε, όσο το δυνατόν γίνεται. Αν το παραγγείλετε από εμάς, εμείς ξέρουμε και μας πείτε ότι θέλετε για παπουτσάκια, ξέρουμε ότι θα το φτιάξουμε με τον τρόπο αυτόν, ώστε να μην έχει λιπαρά, γιατί ήδη έχει λιπαρά η μελιτζάνα από το λάδι που έχουμε προσθέσει. Και έχουμε προσθέσει λάδι και στο κρεμμύδι, θα βάλω λιγάκι ακόμα, γιατί ήταν λίγο το λάδι που έβαλα στην αρχή. Ξεκινάμε να σοτάρουμε το γκυμά τόσο καλά, ούτως ώστε να γίνει γκρι όλο. Όπως είπαμε, συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να γκριζάρει όλος ο κυμάς. Και αφού γκριζάρει ο κυμάς, θα ρίξουμε μέσα τριμμένο καρότο, ψιλοκομμένο κολοκύθι, και ψιλοκομμένο σέλινο. Θα ανακατέψουμε αρκετά να σοταριστούν και τα λαχανικά μας, έτσι θα βγάλουν και αυτά τα αρώματά τους μέσα στο κυμά, θα βγάλουν και μια υγρασία, γιατί δεν θα προσθέσουμε νερά εδώ, θα προσθέσουμε μόνο ντομάτα. Ο κυμάς από τη στιγμή που γκριζάρει και ρίχνοντας την ντομάτα και τα λαχανικά, όταν αφυδατωθεί είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μαγείρεμα. Λόγω του ότι το κρέας έχει κοπεί πάρα πολύ μικρές ίνες, έχει κόψει τις ίνες, δηλαδή έχουμε κόψει τις ίνες στην κυμαδομηχανή, έτσι δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να το μαγειρέψετε. Εδώ έχουμε ντομάτα φρέσκια και ντομάτα κονκασέ, ανάμεικτα, το ρίχνω και αυτό μέσα. Θέλω να είναι ζωντανή η ντομάτα μέσα στο φαγητό. Μπορείτε να το κάνετε και με πελτέ. Εγώ προτιμώ τη φρέσκια ντομάτα, θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο βέβαια να μαγειρευτεί το φαγητό, αλλά θα είναι πολύ πιο υγιεινό και πολύ πιο νόστιμο. Αφού κάνουμε αυτή τη διαδικασία, φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αφήνουμε να μαγειρευτεί το φαγητό μας ώστε να φύγουν οι πολλές υγρασίες, έτσι, αλατίζουμε και προσθέτουμε και λίγο ζάχαρη να διορθώσουμε την οξύτητα. Εγώ για να το κάνω λίγο πιο νόστιμο το φαΐ, θα προσθέσω μαύρη ζάχαρη, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού, δεν θέλει παραπάνω, ίσα ίσα να διορθώσουμε την οξύτητα της ζάχαρης, και αλάτι. Επειδή εμένα μου αρέσουν λίγο τα πικάντικα, θα ρίξω λιγάκι πιπέρι λευκό ακόμα. Το λευκό πιπέρι είναι λίγο ιδιαίτερο, σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά εάν ξεκινήσετε και μαγειρεύετε με αυτό, θα δείτε σιγά σιγά ότι είναι πολύ πιο μυρωδάτο από ότι το μαύρο πιπέρι και κάνει τα φαγητά μας λίγο πιο ιδιαίτερα. Ένα σκεύος. Όπως έχουμε πει πάντοτε, για να κάνουμε μπεσάμελ χρειαζόμαστε βούτυρο και αλεύρι, δηλαδή το ρου. Ένα κουταλάκι και θα βάλω μια μισή περίπου κουταλιά βούτυρο. Εδώ έχουμε ένα βούτυρο το οποίο το έχουμε κάνει κλαριφιέ, δηλαδή είναι καθαρό βούτυρο από γάλατα, ούτως ώστε να έχει μόνο τη γεύση και τη λιπαρότητα που χρειαζόμαστε χωρίς το γάλα, να μην έχει υγρασίες. Έτσι λοιπόν είπαμε το βουτυράκι μας, μια κουταλιά, μια μισή κουταλιά της σούπας βούτυρο, και μέσα εδώ θα ρίξουμε και μια μισή κουταλιά της σούπας αλεύρι. Επειδή το βούτυρο, όπως σας είπα, δεν έχει καθόλου υγρασία, λόγω του ότι έχουμε πάρει βούτυρο κλαριφιέ και κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή το έχουμε, είναι έχει ζεσταθεί το βούτυρο αυτό και με σιγανό τρόπο, ούτως ώστε να φύγει όλη η υγρασία από μέσα και τα γάλατα, και το έχουμε αφήσει μετά να παγώσει, ούτως ώστε να πάνε τα γάλατα κάτω, και το έχουμε καθαρίσει, έτσι, το ρου, όταν το φτιάξουμε με το κλαριφιέ το βούτυρο, έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι συγκεκριμένη. Και ποια είναι? Ότι δεν θα είναι τόσο σφιχτό το ρου. Δηλαδή, δεν θα είναι τόσο σφιχτή η υφή αυτήν της Παρασκευής την ώρα
που το έχουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε το γάλα, περίπου μισό λίτρο, σε αυτή την ποσότητα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και εγώ εδώ θα ρίξω και τριμμένη παρμεζάνα. Ή πεκορίνο. Το πεκορίνο θα δώσει λίγο πιο άλμυρη γεύση, θα είναι λίγο πιο νόστιμη η μπεσαμέλ. Αφήνουμε να μαγειρευτεί. Κοιτάμε τον κυμά. Έχει σχεδόν άφηδα το θύ. Εδώ στην μπεσαμέλ θα ρίξω πάλι λίγο λευκό πιπέρι. Και μία πρέζα αλάτι. Τη σφίγγουμε την μπεσαμέλ αρκετά καλά, γιατί θέλουμε να κάθεται πάνω στο φαγητό. Αφού κρυώσει, θα τη βάλουμε, αφού κρυώσει ελαφρώς τέλος πάντων, θα τη βάλουμε με μία σακούλα κορνέ ή με ένα κουτάλι πάνω στον κυμά που θα βάλουμε μέσα στη μελιτζάνα. Ακούσετε σε πολλές εκπομπές και σε άλλους μαγείρους και σε πολλά βιβλία που θα διαβάσετε για την μπεσαμέλ ότι χρειάζεται να ρίξουμε το γάλα ζεστό. Κατά τη δική μου άποψη είναι λάθος. Καλό θα είναι το γάλα να πέφτει κρύο, γιατί έτσι ενεργοποιούμε καλύτερα τη ζελατινοποίηση του αμύλου και έχουμε μια πιο όμορφη και πιο ραφινάτη σάλτσα. Η μπεσαμέλ εδώ είναι έτοιμη, την αφήνουμε να κρυώσει, αφήνουμε να μαγειρευτεί ο κυμάς, να ψηθούν και οι μελιτζάνες και επανερχόμαστε. Μεταφέραμε πάλι το κυμά σε αυτή την εστία να τα έχουμε κοντά μας. Η μπεσαμέλ δεν έχει κρυώσει ακόμα, έχει αφυδατωθεί ο κυμάς, έχει πολύ λίγη υγρασία στο κάτω μέρος. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε κι εμείς, όσο το δυνατόν λιγότερη υγρασία να έχει ο κυμάς μέσα στο παπουτσάκι. Γενικότερα μέσα στα φαγητά μας που θα βάλουμε φούρνο, ο κυμάς να είναι αφυδατωμένος, γιατί τα λαχανικά βγάζουν και αυτά τη δική τους υγρασία. Έτσι, η υγρασία των λαχανικών με τις μυρωδιές του κυμά από τα λαχανικά μας και τα μυρωδικά που έχουμε, που το έχουμε μαγειρέψει, θα μας δώσουν μια εξαιρετική γεύση. Εδώ σταματάω λίγο το βρασμό και θα προσθέσω μια μικρή ποσότητα μπεσαμέλ μέσα στο κυμά για να μου δώσει μια συνοχή. Δηλαδή, ο κυμάς έτσι θα μπορέσει να σταθεί καλύτερα πάνω στη μελιτζάνα, θα μπορέσει να έχει μια συγκόλληση μεταξύ του, ούτως ώστε να μην αρχίσει και τρέχει, να μην αρχίσει και σπάει. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο μπατσιστίτσιο και στο μουσακά. Μία μικρή ποσότητα μπεσαμέλ μέσα στο κυμά που μαγειρεύεται για το παστίτσιο, για το μουσακά, για τα παπουτσάκια. Μία μικρή ποσότητα μπεσαμέλ θα τραβήξει την υγρασία περισσότερο και λόγω της ζελατινοποίησης του αμύλου θα συγκολληθεί ο κυμάς, οι ίνες του κυμά και θα είναι πιο βατό να το δουλέψετε και δεν θα σπάει όταν παγώσει κιόλας, έτσι. Όταν κόψετε δηλαδή το παστίτσιο ή το μουσακά, δεν θα σπάει ο κυμάς, δεν θα τρίβεται. Μέσα στο τηγάνι βλέπετε ότι η ντομάτα έχει μαγειρευτεί πλήρως και αυτή τη στιγμή φαίνονται μονάχα τα κομμάτια από τη φλούδα της. Αν σε κάποιον δεν αρέσει, μπορεί να τις περάσει τις ντομάτες λίγο σε βραστό νερό με ένα χάραγμα στο κάτω μέρος, ούτως ώστε να την ξεφλουδίσει και να την βάλει στο φαγητό. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται, γιατί η μυρωδιά της ντομάτας προέρχεται κατά βάση από το φλοιό της ντομάτας. Εκεί έχει την περισσότερη γεύση, την περισσότερη νοστιμιά και το άρωμα. Γι' αυτό το λόγο δεν το άφερω. Για πολλούς ανθρώπους αυτό, λόγω του ότι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικό ιστό, είναι λίγο δύσπεπτο. Όσοι δεν το μπορείτε, μπορείτε να το αφαιρέσετε. Να δούμε λίγο τις μελιτζάνες μας. Νομίζω ότι έχουν ψηθεί αρκετά καλά. Θα πάρουμε ένα πιρουνάκι και θα πατήσουμε την ψύχα της μελιτζάνας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε θυλάκιο. Βλέπουμε. Η υγρασία αυτή που έχει μελιτζάνα μέσα, εάν δεν θέλετε
να την κρατήσετε, μπορείτε να κάνετε μία τρύπα στο πλάι με το πιρούνι και να αρχίσει να τρέχει μέσα στο ταψί. Εγώ έχω βάλει λαδόχαρτο στο κάτω μέρος γιατί δεν θέλω να ρίξω σάλτσα στα παπουτσάκια. Τα παπουτσάκια θα τα κάνω, θα τα γεμίσω όπως σας είπα με τον κιμά και θα τα ψήσω να βγαίνουν μεριδιάρικα. Σε πολλές συνταγές και πολύ μάγειροι τα παπουτσάκια τα βάζουν στο ταψί τους κάτω σάλτσα, σάλτσα ντομάτας. Εμένα δεν πολύ αρέσει. Θεωρώ ότι τις γεύσεις πρέπει να τις έχεις αυτούσιες και επειδή έχουμε ντομάτα μέσα στο κιμά δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα πάρω ένα κουταλάκι. Θα φέρω κοντά τη μελιτζάνα και θα γεμίσω πατώντας πάλι τη μελιτζάνα με κιμά. Συνήθως οι νοικοκυρές και σε πολλές συνταγές τέλος πάντων είτε στο διαδίκτυο είτε σε περιοδικά θα δείτε ότι μαγειρεύουν τη μελιτζάνα μαζί με την μπεσαμέλ. Εγώ θα βάλω το κιμά, θα βάλω τη μελιτζάνα πάλι στο φούρνο για 1/4 με 20 λεπτά περίπου, ούτως ώστε να φύγουν και να πρώτα απ' όλα να ομογενοποιηθούν τα αρώματα του φαγητού και να φύγουν ακόμα περισσότερα υγρά από το λαχανικό και μετά θα βάλω την μπεσαμέλ, αφού έχει κρυώσει σχεδόν τελείως. Για να μπορεί να συγκοληθεί η μπεσαμέλ καλύτερα πάνω στο κιμά που έχω γεμίσει τα παπουτσάκια μου, θα προσθέσω μία μικρή ποσότητα τριμμένο τυράκι σε κάθε παπουτσάκι. Έτσι θα δώσω και τη γεύση του τυριού πιο έντονα ακόμα και θα, όπως σας είπα, θα συγκοληθεί καλύτερα η μπεσαμέλ όταν θα πάω να τη βάλω. Μεταφέρω πάλι τη μελιτζάνα στο φούρνο, ψήνω στους 250 για 10-15 λεπτά με 1/4, δηλαδή με 20 λεπτά και επανέρχομαι να γεμίσουμε. Να είμαι και πάλι, έχω βάλει την μπεσαμέλ μέσα σε μία σακούλα κορνέ, δεν έχει παγώσει τελείως και ήρθε η ώρα να βγάλω τις μελιτζάνες από το φούρνο. Εδώ με ένα κουταλάκι θα πατήσω πάλι λίγο το κιμά ούτως ώστε να μου κάνει κοιλιά. Βλέπετε ότι έχει κάνει και κρούστα από πάνω το τυράκι που ρίξαμε και έρχεται η ώρα τώρα να προσθέσουμε την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ είναι αρκετά ρευστή έτσι όπως την έχουμε κάνει εδώ, έτσι. Είναι καταπληκτική. Θα ρίξω από πάνω λίγο μαϊδανούλι. Και λίγο παρμεζάνα ή πεκορίνο, ό,τι εσείς προτιμάτε. Αν δεν θέλετε ούτε το ένα ούτε το άλλο, μπορείτε να βάλετε ρεγκάτο ή γραβιέρα. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα ιταλικά αλμυρά τυριά. Ξαναβάζουμε για 10 λεπτά σε πολύ δυνατό φούρνο. Έχω ανεβάσει το φούρνο μου στους 250 βαθμούς. Ίσα ίσα για να δώσουμε χρώμα. Γυρνάμε την ένδειξη του φούρνου στο γκριλ και αφήνουμε το φούρνο μας να γραντινάρει τη μελιτζάνα, τίποτα άλλο. Μόλις γραντιναριστεί, δηλαδή πάρει ένα ροδαλό χρώμα η μελιτζάνα, είναι έτοιμη για σερβίρι. Αφήνουμε για 5-10 λεπτάκια και επανερχόμαστε πάλι. Ήρθε η στιγμή που περιμέναμε. Έχουν ψηθεί τα παπουτσάκια μας, έχουν γραντιναριστεί. Ουαλά! Και πάμε να σερβίρουμε. Αυτή τη στιγμή καίει. Καλό θα είναι να το αφήσουμε για 4-5 λεπτά, ούτως ώστε να πέσει λίγο ο βρασμός.
Εγώ όμως δεν θα περιμένω, γιατί εδώ τα παλικάρια της παραγωγής με έχουν πρίξει. Wabats. Ένα στη μερίδα είναι υπέρ αρκετό, γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερες και σμελιτζάνες. Και εδώ να του δώσω και λίγο έτσι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, θα του ρίξω λίγο καυτερή τσίλι πιπεριά στο πάνω μέρος. Η πρόταση της ημέρας μας, παπουτσάκια, μελιτζάνες παπουτσάκια με καταπληκτικής ποιότητος μοσχαρίσιο κιμά από τα κρεοπολία Σιάκος, και από μένα με αγάπη. Τα φιλιά μου, τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.